Ξαναπάμε στον Εύρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση. Βεβαίως δεν μπορούμε, πάνω που λέμε ότι κάτι πήγαινε λίγο καλύτερα, δεν πάει κάτι καλύτερα. Χρήστος Νικολαίδης στην περιοχή εκεί στα κοιλά του Εύρου. Φαίνεται το μέτωπο της φωτιάς έχει φουντώσει για τα καλά εκεί. Και πάλι, Χρήστο. Το βλέπετε, το βλέπατε. Λέγαμε πριν από λίγη ώρα στην προηγούμενη σύνδεσή μας ότι οι φλόγες απειλούν τον οικισμό. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται το χειρότερο σενάριο, καθώς ο οικισμός των κύλων απειλείται όχι από ένα, αλλά από δύο πύρινα μέτωπα. Όπως βλέπετε από πίσω μου, στα πλάνα που σας στέλνει ο Αντώνης ο Μισηλής. Προσέξτε λιγάκι, εκεί ακριβώς πάνω στη γραμμή του μετώπου, του πύρινου μετώπου, ναι, οι κάτοικοι έχουν φτιάξει μια αντιπυρική ζώνη και αυτή τη στιγμή προσεύχονται να αντέξει αυτή η αντιπυρική ζώνη, καθώς είναι ακριβώς λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια τους. Και βλέπετε ότι οι φωτιές θεριεύουν, οι φλόγες θεριεύουν και γενικότερα με τη βοήθεια του ανέμου αποτελούν μια πραγματική απειλή για αυτόν τον οικισμό. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Φερών, τον κύριο Κολγιάννη. Αυτή τη στιγμή εδώ σας ανησυχεί περισσότερο να περάσει ή να απειλήσει τον οικισμό, και, γιατί... και τα δύο είναι οδυνηρά και δεν θέλουμε να περάσει από την άλλη μεριά της επαρχιακής οδού, αλλά κυρίως να μην κάψουμε και σπίτια. Άμα μας φύγει από εδώ το μέτωπο και ναι, μας φύγει από εκεί, τι γίνεται? Δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα φροντίσουμε να το σταματήσουμε λίγο πιο κάτω. Έχουμε άλλες αντιπυρικές ζώνες χαμηλότερα. Προφανώς έχει υπάρξει ενδοσυνεννόηση. Ένα σινούκ βλέπω, ναι, να έρχεται. Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο. Επί 5 μέρες δυστυχώς ζούμε αυτό το δράμα. Και μιλάμε για το μέτωπο της πυρκαγιάς, της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Δαδιά. Στη Δαδιά, έτσι. Είναι πολλά χιλιόμετρα πιο πάνω και ήρθε όλο αυτό το μέτωπο εδώ στη Μελία και στα Κύλα. Και τελειώνοντας τη φωτιά της, την οποία είχαμε από το Σαββάτο το πρωί στη Μελία, προσπαθούμε τώρα αυτή η οποία ήρθε από τη Δαδιά και τη Λευκύμη να την σταματήσουμε. Το κατορθώσαμε όλη τη νύχτα μαζί με τους πυροσβέσεις, τα οχήματά τους και κυρίως τους αγρότες της περιοχής, τους οποίους θέλω δημόσια να ευχαριστήσω. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλαπλά μέτωπα από πολλές κατευθύνσεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε και τα τελευταία σπίτια τα οποία έχουμε εδώ σε αυτή την περιοχή. Μου λέγατε προηγουμένως ότι έχουμε και έναν μεγάλο φόβο για το μέρος που βρίσκεται δεξιά του χωριού. Είναι δεξιά του χωριού και οι βορειοανατολικοί άνεμοι έχουν κατεύθυνση το χωριό. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί, αλλά σε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επέμβουμε σε εκείνο το σημείο, γιατί όλες μας οι δυνάμεις είναι εδώ να σώσουμε αυτή τη στιγμή το χωριό. Εδώ βλέπουμε, θα σας το δείξει σε λίγο ο Αντώνης, το Σινούκ, το μεταγωγικό αεροσκάφος, ελικόπτερο, συγγνώμη, της πολεμικής αεροπορίας. Είναι πολύ κοντά στο χωριό οι φλόγες, Χρήστο. Τουλάχιστον αν βλέπουμε εμείς σωστά, νομίζω ότι δεν έχουμε και το μάτι, δεν είμαστε με το μάτι να καταλάβουμε την απόσταση. Το χειρότερο σενάριο, η χειρότερη φόβη που είχαμε εδώ την τελευταία ώρα, δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Εδώ προσπαθεί να παλέψει την κατάσταση το Σινούκ, το οποίο βλέπετε ότι πετάει ακριβώς επάνω από το μέτωπο της φωτιάς, φέρει έναν κάδο. Βέβαια το Σινούκ σε σχέση με τα Έριξον είναι πολύ πιο δυσκίνητο, ωστόσο οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να καταπολεμήσουν με όλες τους τις δυνάμεις αυτό το πύρινο μέτωπο. Βλέπετε τώρα πως πηγαίνει πάνω από τη φωτιά και σε λίγο θα απελευθερώσει, το νερό προκειμένου να βοηθήσει από την πλευρά του για την κατάσβεση. Ναι. Τα air tractor θα πάρουν σειρά σε λίγο, είναι 4, με έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό, πλαγιάζουν, έχουν κάνει την κατόπτευση του μετώπου οι πιλότοι, έχουν κάνει δηλαδή ένα κύκλο πάνω από τη φωτιά και τώρα περνούν από το δεξιό, από το δεξιό της άκρο, για να περάσουν και αυτά, για να προχωρήσουν. Εν τω μεταξύ, Χρήστο, πρέπει να πω και το εξής. Διαβάζω στο sky.gr τώρα που έχει συνεχή ενημέρωση και ανανέωση, ότι έχουμε μια νέα μεγάλη φωτιά. Πριν από λίγο ξέσπασε στο στήρι Διστόμου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Και 10 λεπτά, ένα τέταρτο πιο πριν,
Έχουμε νέα φωτιά και στην Εύβοια. Μένετε κοντά στο κοντοδεσπότη και πλησίον του οικισμού. Γενικά η ιστορία με τις πυρκαγιές συνεχίζεται αδιάκοπα σχεδόν σε όλη την χώρα. Οι δύο περιοχές που ανέφερες ήταν οι περιοχές πολύ ψηλού. Εγώ να προσθέσω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα, χτύπησε ακόμα μία ειδοποίηση 112 για εκένωση στην πλευρά της Ροδόπης, δηλαδή στην πλευρά των Σαπών. Εκεί κάποιοι οικισμοί που βρίσκονται έξω από τις Σάπες, οι κάτοικοι τους γίνεται παράκληση, τους γίνεται έκκληση να αποχωρήσουν από τον οικισμό, γιατί πλησιάζει εκεί το μέτωπο. Πρόκειται για μία ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η 16η εκένωση η οποία διατάσσεται εδώ στην περιοχή την οποία καλύπτουμε. Βλέπετε. Μία ακόμη ρήξη βλέπουμε εκεί στα κύλα στον Εύρο. Πώς έκανε. Εδώ είναι διαδοχικά, είναι 4 τα air tractor και θα κάνουν τις ρήψεις, τις βλέπετε εδώ, σχεδόν πάνω από τα κεφάλια μας. Πετυχημένη και αυτή η ρήψη. Μπράβο στο παλικάρι. Και έρχεται και ο τέταρτος. Δεν ξέρω αν τον έπιασε ο Αντώνης, τον πρόλαβε ο Αντώνης. Τρίτος και τέταρτος, εδώ κοιτάξτε, όταν γίνονται διαδοχικά αυτές οι ρήψεις, τότε πραγματικά μπράβο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένος από αυτή την ομοβροντία. Νομίζω ότι ναι, και με τη βοήθεια των επίγειων πνευμάτων και με τα άτομα τα οποία είναι εκεί, θα τους σώσουμε το χωριό τελικά και θα πάνε όλα καλά. Μπράβο. Μέχρι και την επόμενη μάχη. Να τους χαμογέλασε λίγο ο άνθρωπος. Εγώ πάντως πρέπει να σας μεταφέρω ένα σκηνικό το οποίο ζήσαμε πριν από λίγο εκεί κάτω. Αναζητήσαμε τον επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης και ήρθε κάποιος αξιωματικός, δεν θα πούμε το όνομά του, δεν χρειάζεται, και του ζητήσαμε του ανθρώπου να μας πει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Ένα παλικάρι, ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος εδώ μαζί με τους κατοίκους παλεύει από χθες το βράδυ. Λοιπόν, και μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω, είναι συγκινητικό. Καθώς μου μιλούσε και μου έλεγε, από εδώ έχω βάλει τις δυνάμεις μου, από εδώ προσέχω κτλ. Ξέρετε, όταν είμαστε στο ρεπορτάζ της πρώτης γραμμής, δεν υπάρχουν ούτε τυπικότητες ούτε ευγένειες. Υπάρχουν λόγια σταράτα, τσεκουράτα, στρατιωτικά. Και εκεί πέρα πάνω μου λέει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε αυτό τον ορεινό οικισμό. Μπορεί να είναι 5 σπίτια, αλλά είναι κομμάτι της πατρίδας μας και πρέπει να το σώσουμε. Μου είπε, κόμπιασε από το λιγμό, ένα δάκρυ τούφηγε και απομακρύνθηκε. Ένα σκηνικό εξαιρετικά ιδιαίτερο. Ήρθε εδώ, τον έχουμε εδώ. Δεν θα τον δείξουμε όμως. Για εύλογους λόγους. Θέλω να πω μόνο γεωγραφικά, από το σημείο που είμαστε απέχουμε μόνο λίγα χιλιόμετρα. Από το σημείο που είμαστε, το ποτάμι είναι λίγα χιλιόμετρα. Τι θέλετε να πείτε τώρα με αυτό, γιατί αυτό το συγγραμμή, σε μια ευθεία γραμμή. Τι θέλετε, πείτε το ευθέως. Τίποτα. Είναι τα σύνορα. Εδώ είναι η καρδιά της Ελλάδος. Αυτό θέλω να πω και αυτό είναι το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Ότι εδώ είναι τα σύνορα, εσείς είστε οι ακρίτες και πρέπει να σας προσέχουμε. Θέλω να μας προσέχετε όπως προσέχετε και την υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς τη δουλειά μας πάλι θα την κάνουμε. Επειδή πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, κύριε Αντιδήμαρχε, για το θέμα των παράνομων μεταναστών. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αυτοί βάζουν τις φωτιές. Εσείς τι λέτε από τη δικιά σας την πλευρά? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο ακούγεται έντονα και το τελευταίο διάστημα. Κανένας δεν έχει στοιχεία για να πει τη μία ή την άλλη εκδοχή. Το ότι όμως βρίσκονται μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι κάτι που μας προβληματίζει όλους. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια περιγραφή. Την αγάπη μας, Χρήστο, στους ανθρώπους εκεί, πραγματικά την αγάπη μας στους ακρίτες. Από το Σάββατο 6 η ώρα που έσπασε η πρώτη. Επειδή υπάρχουν και κάποιοι που φορτώνουν και κάνουν μόνοι τους συλλήψεις, γι' αυτό τα λέμε αυτά, κύριε Δημαρχέ. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εμείς ποτέ δεν είμαστε με οποιαδήποτε ακραία μορφή ενός δύστυχου, ο οποίος αναγκάζεται και κάνει το μεστανάστη και έρχεται ως λάθρος στη χώρα μας. Το ζήτημα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να σταματήσει αυτή η λαθρέα εισβολή στη χώρα μας. Προφανώς και ο φράχτης είναι κάτι το οποίο βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Συζήτηση τώρα για τις επόμενες ώρες αυτό, Χρήστο, και στον κύριο Αντιδήμαρχο. Πάντως παρατηρούμε τώρα εδώ, Χρήστο, να το επιβεβαιώσεις και εσύ, ότι είδαμε πριν τις ρήψεις κάποιες αναζωπυρώσεις, βλέπουμε πολύ κοντά στα σπίτια μας, δείχνετε και φλόγες. Είναι από τα σημεία που πέρασαν οι τράκτορες. Αυτό ζούμε, παιδιά, από το Σάββατο. Αυτό ζούμε. Συνεχείς αναζωπυρώσεις. Εκεί που λέμε ότι έγιναν πετυχημένες βολές, εκεί που λέμε ότι
ευχαριστώ Χριστέ μου, το παλεύουμε και αυτό. Μετά πάμε κατευθείαν στο Βοήθα Παναγιά. Είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο ευχές, είναι μερικά δευτερόλεπτα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Χρήστο προς το παρόν.